Λοιπόν, τα υλικά μας για σήμερα είναι τα εξής. Καταρχήν έχουμε λίγο jasmine rice, το οποίο το έχουμε βράσει νωρίτερα. Μπορείτε να το βράσετε οποιαδήποτε ώρα τη στιγμή θέλετε, απλά να μην το βάλετε ψυγείο. Το έχουμε βράσει με το γνωστό τρόπο, δηλαδή ένα μέρος ρύζι, περίπου 1,4 μέρη σε νερό. Πολύ καλό πλύσιμο το ρύζι, να φύγει όλο το άμυλο, δεν θέλουμε να είναι πάρα πολύ κολλώδες. Και το βράζουμε λοιπόν σε χαμηλή φωτιά με καπάκι. Έχουμε λάχανο, το οποίο το έχουμε κόψει λεπτό-λεπτό. Μανιτάρια, πάλι και εδώ μπορεί να επιλέξετε ό,τι μανιτάρια θέλετε. Λίγο φρέσκο αγγούρι, να μας δώσει λίγο τραγανότητα έξτρα. Κρεμμυδάκι φρέσκο, όλα κομμένα σε λεπτά κομμάτια, σε λεπτές φετούλες. Αυτό εδώ είναι λίγο, είναι μια λεπτή ομελέτα που έχουμε κάνει. Απλά έχουμε χτυπήσει ένα αυγό, το έχουμε βάλει σε ένα αντικολλητικό τηγάνι και έχουμε κάνει μια λεπτή ομελέτα, την οποία μετά την έχουμε κόψει και αυτές σε λεπτές λωρίδες. Έχουμε λίγο αυγό ομό, χτυπημένο πάρα πολύ καλά. Λίγο άνηθο, ταιριάζει πάρα πολύ ο άνηθος με αυτή τη συνταγή. Πιπεριά κόκκινη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε χρώμα πιπεριάς θέλετε. Ψιλοκομμένο ginger μαζί με σκόρδο, αφαιρούμε πάντα τη φύτρα. Και εδώ έχουμε μια όξινη σάλτσα, δηλαδή έχω βάλει κατευθείαν στο ποτήρι ίσα μέρη με σόγια και χυμό από lime και έχω βάλει πάρα πολύ λίγο καστανή ζάχαρη. Η σάλτσα μας θέλουμε να είναι όξινη. Θέλουμε να πετύχουμε οξύτητες στη συνταγή μας. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Αντικολλητική κατσαρόλα ή αντικολλητικό wok αν έχετε, το βάζουμε στη φωτιά, το αφήνουμε λίγο να ζεσταθεί. Εγώ θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο, αλλά μπορεί να βάλετε και λάδι καρύδας ή ένα πολύ ελαφρύ σουσαμέλαιο αν θέλετε. Δεν θέλουμε πάρα πολύ λιπαρή ουσία. Και ξεκινάμε πρώτα με τα μανιτάρια. Θα τα αφήσουμε λίγο να πάρουν έτσι ένα ελαφρύ χρώμα. Όποτε τσιγαρίζουμε μανιτάρια δεν θέλουμε να βάζουμε αλάτι μέσα, γιατί το αλάτι τους διώχνουν όλα τα υγρά και δεν καταφέρνουμε ποτέ να τα σοτάρουμε έτσι και να πάρουν ένα ωραίο χρώμα και μια ωραία γεύση. Λοιπόν, δεν θέλουμε να τα μαγειρέψουμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με τις πιπεριές. Γενικά θα την προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα τη συνταγή. Είναι πάρα πολύ σύντομη για να γίνει και γι' αυτό το λόγο θέλουμε πάρα πολύ δυνατή φωτιά. 2 βόλτες και με τις πιπεριές. Συνεχίζουμε με το αγγούρι. Θέλουμε τα λαχανικά μας να μείνουν τραγανά. Και εδώ, πολύ σύντομα, προσθέτουμε το λάχανο και κατευθείαν το σκόρδο με το τζίντζερ. Δεν έχουμε προσθέσει ακόμα αλάτι, για τους ίδιους λόγους που είπαμε πριν, για τον ίδιο λόγο που είπαμε πριν. Δουλεύουμε σε δυνατή φωτιά, θέλουμε να ακούμε το τηγάνι μας. Λοιπόν, το τάρι θα πάρουμε έτσι λίγο χρόνο, να μαραθούν λίγο τα λαχανικά. Ετοιμάζουμε σιγά σιγά το ρύζι. Αλάτι θα βάλουμε τώρα αμέσως, αλλά δεν θα βάλουμε πάρα πολύ, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε και τη σόγια. Άρα αλατίζουμε ελαφρώς. Λοιπόν, το ρύζι πέφτει μέσα. Δίνουμε και εδώ λίγο χρόνο να ζεστάνουμε το ρύζι. Ανακατέψτε ανάλαφρα.
ετοιμάζουμε το αυγό. Βλέπετε ότι έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα μέσα. Συνταγή με πάρα πολλά αντιοξυδοτικά. Ωραία λαχανικά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, αφού και το ρύζι μας έχει ζεσταθεί πάρα πολύ καλά, θα ρίξουμε το ομό αυγό. Θα ανακατεύουμε πάλι ανάλαφρα. Λοιπόν, προσθέτουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι. Έχω πάρει πιο πολύ από το πράσινο μέρος, που είναι αρωματικό. Την ψημένη ομελέτα μας. Ανακατεύουμε και ρίχνουμε τη σάλτσα. Συνεχίζουμε και ανακατεύουμε για ένα λεπτάκι ακόμα. Να στεγνώσει έτσι λίγο το ρύζι. Να τραβήξει όλη τη σάλτσα. Σβήνουμε τη φωτιά και τελειώνουμε πάντα με τα φρέσκα μυρωδικά στο τέλος. Ρίχνουμε το άνηθο. Ανακατεύουμε επίσης ανάλαφρα. Και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Σερβίρουμε άμεσα. Μπορείτε να γαρνίρετε το ρύζι σας, αν έχετε, με κάποια φρέσκια φύτρα, που ταιριάζει πάρα πολύ. Ή επίσης, όπως είπαμε και στην προηγούμενη συνταγή, μπορούμε να βάλουμε λίγα ψημένα κάσιους ή λίγα φιστίκια από πάνω, ψημένα και τριμμένα. Ταιριάζουν πάρα πολύ. Αυτή είναι η συνταγή μας, ελπίζω να την απολαύσετε. Καλή όρεξη!